Η 12η Διεθνής Έκθεση για την Κτηνοτροφία και την Πτηνοτροφία Ζωοτέχνια άνοιξε τις πύλες της και θα ολοκληρωθεί στις 5 Φεβρουαρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Τα εγγένεια έγιναν παρουσία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και των αρχών της πόλης. 2,5 χρόνια μετά την τελευταία έκθεση, είμαστε πάλι στην ευχάριστη θέση να ζούμε τη γιορτή της κτηνοτροφίας. Μια πολύ σημαντική παραγωγική δραστηριότητα για τη χώρα μας. Μια παραγωγή συνυφασμένη με την ποιότητα, την παγκοσμίως γνωστή των ελληνικών προϊόντων. Μια δύσκολη περίοδο ταυτόχρονα για την κτηνοτροφία λόγω της αύξησης του κόστου παραγωγής. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να ενισχύσουμε τους κτηνοτρόφους μας σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, καθώς οι προοπτικές οι οποίες υπάρχουν για τα ελληνικά προϊόντα είναι πολύ ισχυρές και γίνονται ακόμα πιο δυναμικές μέσα από την κρίση την οποία βιώνουμε. Καθώς η διατροφική αξία αυτών των προϊόντων, η ποιότητα των ελληνικών προϊόντων, νομίζω ότι αναδεικνύεται περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Έχουμε μεγάλη αύξηση των εξαγωγών και ταυτόχρονα έχουμε την δυνατότητα ο κτηνοτρόφος με την δουλειά του να έχει μια προστέμενη αξία για την οικογένειά του, για την τοπική οικονομία, για την οικονομία της χώρας συνολικά. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσα από το στρατηγικό μας σχέδιο της ΚΑΠ για την περίοδο 2023-2027 κάνουμε μια μεγάλη και σημαντική στροφή. Η στροφή αυτή είναι στη στήριξη της κτηνοτροφίας με μια σειρά από μέτρα και αποφάσεις με τα οποία δίνουμε άλλες προοπτικές στην ελληνική κτηνοτροφία. Το 1 τέταρτο του ΑΕΠ, του πρωτογενούς τομέα στη χώρα, παράγεται εδώ στην περιφέρειά μας. Είμαστε πρώτη περιφέρεια σε εξαγωγές αγροτικών προϊόντων και βέβαια εδώ βρίσκεται το μεγαλύτερο ζωικό κεφάλαιο από όλη την Ελλάδα. Με όλες αυτές τις κλαδικές εκθέσεις είναι εξαιρετικά σημαντικές για την οικονομία της πόλης, για τη ζωή της πόλης και η παρουσία μου ακριβώς αυτό υποδηλώνει ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης αγκαλιάζει κάθε εκδήλωση, κάθε συνέδριο, κάθε τέτοια έκθεση η οποία και προβάλλει την πόλη μας αλλά και συμβάλλει στην οικονομία της ζωής της πόλης. Η φετινή ζωοτεχνία θα είναι η καλύτερη έκθεση ζώων και πτηνών και βέβαια και της τεχνολογίας όσον αφορά τους κλάδους αυτούς, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε ολόκληρη την νοτιοανατολική Ευρώπη. Οι ώρες λειτουργίας ζωοτέχνια είναι τις καθημερινές και την Κυριακή από τις 10 έως τις 7 και το Σάββατο από τις 10 έως τις 8.